Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Μία ερώτηση θα ήθελα να σας κάνω για τις κουριές. Γνωρίζετε το πρόβλημα, γνωρίζετε τις αγωνίες και μάλιστα έχετε γίνει και αποδέκτης εχθές συζύγων ορισμένων από τους εργαζομένους που έχουν ταμπερωθεί στα λατομεία. Τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση, στο ενδεχόμενο βεβαίως που σας ψηφίσει ο ελληνικός λαός? Ευχαριστώ. Το θέμα στο οποίο αναφέρεστε είναι ένα δύσκολο θέμα που διχάζει την τοπική κοινωνία. Και πρέπει να σας πω ότι η κυβέρνησή μας πήρε μία απόφαση αναστολής εργασιών στο 40%, διότι η εν λόγω εταιρεία εδώ και 3 χρόνια, παρά το ότι έχει μια συμβατική υποχρέωση να κάνει μια επιτόπια δοκιμή της μεθόδου εξόρυξης προκειμένου να διαπιστωθεί αν επιβαρύνει το περιβάλλον, αρνείται να το κάνει αυτό. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εμείς είμαστε μια πολιτική δύναμη που δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στην ανάγκη η ανάπτυξη στη χώρα μας να είναι ανάπτυξη με κανόνες. Σεβασμό στο περιβάλλον και στους περιβαλλοντικούς κανόνες. Σεβασμό στο εργασιακό δίκαιο και στις εργασιακές σχέσεις. Θέλουμε λοιπόν την ανάπτυξη, θέλουμε τις επενδύσεις. Αλλά θέλουμε οι επενδυτές και οι επενδύσεις να έρχονται όχι για να πλιάτσικολογήσουν, αδιαφορώντας για τις συνέπειες, αλλά να έρχονται να σέβονται τους νόμους, να σέβονται το περιβάλλον και να ανταποκρίνονται στις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Εμείς λοιπόν έχουμε μια στρατηγική όπου θέλουμε να συνεχιστούν οι μεταλλευτικές δραστηριότητες στο βαθμό που δεν δημιουργούν καταστροφικές συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον. Σεβόμαστε απολύτως τους 2.000 εργαζόμενους, από την άλλη μεριά όμως σεβόμαστε απολύτως και τους χιλιάδες άλλους ανθρώπους που ζουν στη Χαλκιδική και θέλουν να ζουν σε ένα φυσικό περιβάλλον το οποίο θα είναι υγιές, το οποίο θα είναι αλόβητο. Και ξέρετε κάτι, αυτό δεν αφορά μόνο τους κατοίκους Χαλκιδικής, αφορά όλους τους πολίτες, όλους τους Έλληνες και όχι μόνο. Εγώ δεν είμαι ειδικός για να ξέρω αν πράγματι αυτή η μέθοδος εξόρυξης δημιουργεί βλάβες χωρίς επιστροφή στο φυσικό περιβάλλον. Γι' αυτό και ο Υπουργός Περιβαλλοντικής, ο Υπουργός Ανασυγκρότησης, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, ο Πάνος Σκουρλέτης, ανέλαβε με τις συναρμόδιες αρχές του Υπουργείου να ζητήσει από την εταιρεία να ανταποκριθεί στις συμβατικές υποχρεώσεις. Και όταν αυτοί αρνήθηκαν να ανταποκριθούν στις συμβατικές υποχρεώσεις, πήρε μια απόφαση αναστολής των εργασιών, όχι σε όλες τις μεταλλευτικές δραστηριότητες, στο 40% μόνο, δίνοντάς τους το χρονικό περιθώριο να ανταποκριθούν σε αυτές τις συμβατικές υποχρεώσεις. Και η εταιρεία απαντά εκβιαστικά, κλείνοντας τις δραστηριότητες στο 100%. Κοιτάξτε, εμείς δεν εκβιαζόμαστε. Εμείς μπροστά στην αποφασιστικότητά μας να εφαρμόσουμε τον νόμο, δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν. Έχουμε δεσμευτεί για τις θέσεις εργασίας, συμπάσχουμε με αυτούς τους ανθρώπους. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι δεν μπορεί να βάζουν ασπίδα και όμηρους κάποιους εργαζόμενους όταν θέλουν μπροστά στην υλοποίηση των δικών τους κερδών, υπερκερδών, να προκαλέσουν ανεπίστρεφτη ζημιά στο κοινωνικό σύνολο, γιατί η ζημιά στο περιβάλλον είναι ζημιά στο κοινωνικό σύνολο. Θέλω λοιπόν να είμαι απόλυτα καθαρός. Εμείς απέναντι στα συμφέροντα δεν πρόκειται να λυγίσουμε όταν πρέπει να υπερασπιστούμε το δημόσιο καλό. Και το φυσικό περιβάλλον είναι το δημόσιο καλό. Και δεν είμαστε δογματικοί. Λέμε οι συμβατικές υποχρεώσεις. Προχωρήστε λοιπόν στη διαδικασία εκείνη που ορίζουν οι συμβατικές υποχρεώσεις να αποδείξετε ότι η μέθοδος της εξόρυξης δεν δημιουργεί ανεπίστρεφτη βλάβη στο περιβάλλον και η αναστολή θα πάρθει πίσω. Αλλά πρέπει να είμαστε καθαροί. Σε αυτόν τον τόπο πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Θέλουμε τις επενδύσεις, θέλουμε τις επενδυτές, αλλά θέλουμε επενδυτές που θα σέβονται τον τόπο όπου έρχονται να επενδύσουν.